Ανακοίνωση εξέδωσε η ΓΕΑ Επιχειρήν σχετικά με την ενημέρωση των αγροτών για το ύψος της επιδότησης που δικαιούνται στα πλαίσια εφαρμογής της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Με κυρίαρχο στόχο και θεμελιώδη επιδίωξη την ουσιαστική υποβοήθηση του παραγωγού για τη λήψη της επιδότησης που δικαιούται με ταυτόχρονη τήρηση των κανονιστικών του υποχρεώσεων, η ΓΕΑ Επιχειρήν ενημερώνει τους παραγωγούς ότι όσοι επιλέξουν για ενεργοποίηση της αίτηση ΩΣΔΕ της νέας χρονιάς κάποιο από τα πιστοποιημένα ΚΕΑ, κέντρα εξυπηρέτησης αγροτών της, θα λάβουν δίχως καμία οικονομική επιβάρηση ενημέρωση για το ύψος των πληρωμών που δικαιούνται από το 2015 έως το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησή τους και σύμφωνα με τις εθνικές αποφάσεις εφαρμογής της νέας ΚΑΠ που έχουν ανακοινωθεί. Η ΓΕΑ επιχειρεί να αξιοποιεί την επιστημονική γνώση και την τεχνολογία για να υπηρετήσει και να υποβοηθήσει με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο τον παραγωγό για να λάβει τους κοινοτικούς πόρους που δικαιούται. Επιλέγοντας το ΚΕΑ Κατερίνης, η νέα εποχή της νέας ΚΑΠ ξεκινάει δίχως κανένα κόστος. Κεντρικά Γραφεία Χατζόγλου 48 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351046858 και 26 26234 Υποκατάστημα Αιγυνίου, Θράκης 4, Αιγύνιο Πιερίας. Τηλέφωνο 22888. Υποκατάστημα Καρίτσας, Καρίτσα Πιερίας. Τηλέφωνο και φαξ 23510 2350-53577. Σειρά ενημερωτικών ημερίδων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας ετοιμάζεται να διοργανώσει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πιερίας που θα αφορούν τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2014-2020 που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα ερωτήματα, τα κενά και οι απορίες των αγροτών μας είναι πάμπολα καθώς ακούγανε από τον περασμένο Αύγουστο ότι έρχονται αλλαγές στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ θέλανε μάλιστα να κάνουν τον προγραμματισμό τους για το τι θα αλλάξουν, τι θα μειώσουν και τι θα αυξήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν συγκεκριμένες και υπεύθυνε απαντήσεις από την πολιτεία. Στο γνωστό μπάχαλο που λειτουργεί η κρατική μηχανή, ελπίζω αυτή τη φορά να μπορέσουν να βοηθηθούν έγκαιρα οι άνθρωποι που αγωνίζονται στον πρωτογενή τομέα και θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν συγκεκριμένα και υπεύθυνα πράγματα από το προσωπικό της διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε κάθε γωνιά της Πιερίας. Τον πίνακα με τις εταιρείε που διαθέτουν εγκεκριμένα μέσα σήμανσης βοηδών εγωπροβάτων και χείρων, ηλεκτρονικός πομποδέκτης ενώτια τύπου 1 και 2, συσκευή ανάγνωσης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Βάσει της σχετικής κοινή υπουργική απόφασης, που θεσπίζει τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για τις διαδικασίες χορήγησης έγκρισης μέσων σήμανσης που διατίθενται στην ελληνική αγορά στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Βοηδών, Εγωπροβάτων και Χείρων προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση από την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία προδιαγραφών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχουν χορηγηθεί εγκρίσεις μέσων σήμανσης οφείλουν να προμηθεύουν στους κατόχους βοηδών, εγωπροβάτων και χείρων με εγκεκριμένα μέσα σήμανσης, μόνον κατόπιν παραγγελίας που έχει επικυρωθεί από την τοπική κτηνιατρική αρχή της οικίας περιφέρειας ή του οικίου δήμου, παρέχουν στην διεύθυνση καφέ, κάθε πληροφορία που αφορά στην διάθεση των εγκεκριμένων μέσων σήμανσης στους κατόχους βοηδών, εγωπροβάτων και χείρων της επικράτειας όταν του ζητηθεί. Οι τοπικές κτινιατρικές αρχές των περιφερειών ή των δήμων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους κατόχους βοηδών, εγωπροβάτων και χείρων τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο όνομα των οποίων έχουν χορηγηθεί οι σχετικές εγκρίσεις μέσω σήμανσης, προκειμένου να προμηθεύονται μόνο εγκεκριμένα μέσα σήμανσης στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων τους». Τα καταστήματα λιανικής διάθεσης υποχρεούνται να διακινούν αποκλειστικά εγκεκριμένα μέσα σήμανσης για την εφαρμογή των συστημάτων αναγνώρισης και καταγραφής των βοηδών, εγωπροβάτων και χείρων.